Αγαπητέ και φίλοι, μετά την πρώτη εκπομπή που έκανα σχετικά με το Κυπριακό, όπου είπα σκληρέ αλήθειε τα πράγματα με το όνομά του, επανέρχομαι μετά και τι εξελίξει που είχαμε στο Κυπριακό ζήτημα, όπου βλέπουμε ότι η απέναντι όχθη, η Τουρκία, με παντίους τρόπους προσπαθεί να νομιμοποιήσει τα κατεχόμενα. Και δυστυχώς οι χατζιαβάτιδες, οι πολιτικοί που διαχειρίζονται αυτή τη χώρα, τους δώσανε το διπλωματικό τετελεσμένο. Αναγνώριση του Κωσόβου από την ελληνική κυβέρνηση και είδαμε πριν από λίγο καιρό η αδερφή του πρωθυπουργού μας, η κυρία Μπακογιάννη, εισηγήθηκε έκθεση με την οποία όλα είναι πολύ καλά. Δημοκράτες και Ευρωπαίοι, οι Αλβανοί, οι οποίοι κυνηγάνε να ξεριζώσουν τον Ελληνισμό στη Βόρειο Ήπειρο και εισηγήθηκε την αναγνώριση του κοσυφοπεδίου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανοίξουν τα κεφάλαια για να εισέλθει το κοσιφοπέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματικό τετελεσμένο λέγεται αυτό αγαπητές φίλες και φίλοι το οποίο βέβαια θα αξιοποιηθεί δεόντως από την άλλη πλευρά για να πει άψογα πως οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν και κατέλαβαν παράνομα το κοσυφοπέδιο σκοτώνοντας τους Σέρβους και δυο κοντά στους μέχρι και σήμερα. Τα στοιχεία είναι καταπέλτης από το 100 της εγκληματικότητας στο κοσυφοπέδιο το 70% έχει θύματα παραδόξως Σέρβους. Γιατί, γιατί στο Κόσοβο αυτή τη στιγμή γίνεται ότι και στη Βόρειο Ήπειρο εθνοκάθαρση προσπαθούν να απαλλαγούν από τους Σέρβους στο Βορρά και από τους Έλληνες στο Νότο εκείνοι οι οποίοι οραματίζονται μεγάλες Αλβανίες. Έτσι λοιπόν λόγω και αυτών των τελευταίων εξελίξεων θα κάνουμε σήμερα μια εκπομπή για να πούμε και άλλα. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον ρόλο της αριστεράς και της συντηρητικής παρατάξεως. Στη σημερινή λοιπόν θα πούμε κι άλλα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πω και πρέπει να το τυπώσετε καλά στο μυαλό σας και να το διαδίδετε είναι ένα να μην συγχαίρετε την έννοια πατρίς Ελλάς με αυτό το κράτος. Αυτό εδώ το κράτος δεν είναι ελληνικό, είναι μόνο κατόνομα ελληνικό. Μη συγχαίρετε την έννοια της πατρίδος και το εγώ θα πάω να σκοτωθώ για να είναι ο Καραμαλής και ο Παπαδρέου Πρωθυπουργό. δεν πάνε να το πάρουνε τον νησί θα σηκωθώ να φύγω. Όχι. Αυτά είναι ασέβειες και ατοπίματα κατά του τόπου και των πνευμάτων των προγόνων μας. Αυτοί εδώ οι χατζιαβάτιδες του κοινοβουλίου δεξί και αριστεροί και κεντρώοι, Αυτά εδώ τα αποβράσματα που μπλέξαμε από τότε που δολοφονήσανε τον Καποδίστρια οι προγονή τους και αυτό εδώ το κατόνομα κράτος που κυδεμονεύεται από τους δυτικούς και το παρασκήνιο των δυτικών το παράρτημά του είναι στην Αχαρνών και το σταματάω εδώ, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Δεν έχει σχέση με αυτό που θα νιώσει ένας Έλληνας όταν θα πάει στην Ακρόπολη, τους Δελφούς ή οπουδήποτε. Δεν έχει σχέση αυτό το κράτος με αυτή την προγονική κληρονομιά. Δεν είναι πατρίδα μας το κράτος. Πατρίδα μας είναι ο τόπος μας. Είναι εδώ που γεννηθήκαμε και αναπνεύσαμε τον αέρα και αντικρίσαμε τον ήλιο. Δεν είναι πατρίδα μας τα τέσσερα βενιζελικά σόγια που λιμένονται το, τον τόπο αυτό, ούτε αυτό το παλιό κράτο που ιδρύσανε οι δυτικοί με αυτά τα τέσσερα σόγια και τα προγονικά πρακτοράκια τους. Ξεκαθαρίστε το στον εγκέφαλό σας αυτό. Ξεκαθαρίστε το πρωτού είναι αργά για όλους μας. Γιατί τα πρακτοράκια και ο Τούρκος να έρθει απέναντι θα πάρουν το ρόλο που είχαν κοντζαμπάσιδες και προεστή και φαναριώτες. Εμείς θα τρώμε το ξύλο και το λεπίδι. Ξυπνάτε λοιπόν, ξεκαθαρίστε το στο μυαλό σας, προτού είναι αργά. Μετά λοιπόν από αυτή την χρήσιμη πιστεύω εισαγωγή, για να γυρίσει η μίζα του εγκεφάλου και να αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα αλλιώς και όχι όπως εκείνοι θέλουν, γιατί επίτηδες τα τέσσερα αυτά βενιζελικά σόγια έχουν ταυτιστεί με την Ελλάδα. Ειδικά το ένα και όλα σό, ειδικά και τα τέσσερα, επειδή γίναν άνθρωποι με τον Εθνάρχη Βενιζέλο, μαστρών τρών τα αυτιά με τον Εθνάρχη Βενιζέλο. Και μετά μας τρώνε τα αυτιά με τον Εθνάρχη Καραμαλή. Εδώ που ερχόμαστε λοιπόν σήμερα. Τον προδοτικό ρόλο της αριστεράς λίγο πολύ τον αντιληφθήκατε στην προηγούμενη εκπομπή. Κουκουέ, Εδά, Ακέλ Ακέλ είναι οι Κύπροι κομμουνιστές ήταν πάντα τα χρήσιμα οι χρήσιμες βακτηρίες του Βρετανικού συστήματος όσο η Κύπρος ήταν υποβρετανική κατοχή και οι χρήσιμες βακτηρίες των Τουρκοκυπρίων στη συνέχεια. Γιατί δεν μπορεί να έχει εισβάλει για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων η Τουρκία στην Κύπρο και το κομμουνιστικό κόμμα της Κύπρου να μου βγάζει Τουρκ... Τούρκο ούτε καν τουρκοκύπριος δεν αυτοπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως Τούρκος και τον έχουν ευρωβουλευτή στο ΑΚΕΛ και μου παρουσιάζονται ως πατριώτες. Όπως και το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, Κουκουέ και Εδά ήταν οι καλύτεροι ρουφιάνοι του Ραούφ Δενκτάς όταν ήταν δικηγόρος του στέματος στη διάρκεια της Βρετανικής κατοχής και οι καλύτεροι αν θέλεις υπονομευτές της, του αγώνος της ΕΟΚΑ στη συνέχεια. Ο Ζαχαριάδης άλλωστε μέσω του ραδιοσταθμού Ελεύθερη Ελλάς Ελεύθερη Ελλάς παίζουμε και με τις λέξεις πρόδωσε την ταυτότητα του διγενή στο Ραούβ Δεν Κτάς και εκείνος τους Βρετανούς στον Χάρντινγκ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αυτό εδώ το έκτρωμα που λέγεται Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία πώς γεννήθηκε πάνω στο πτώμα της Κύπρου. Γιατί κάθε φορά που έρχεται η επέτειος του Ατήλα βαριέμαι, κυριολεκτικά βαριέμαι να βλέπω παλιά δεν υπήρχε και το διαδίκτυο τα λέγανε στα καφενεία και τους ακούγανε πέντε μπεκρούλιακες. Τώρα, δυστυχώς, μέσω του διαδικτύου έχουμε πλέον όλοι με ένα πληκτρολόγιο γίνει ειδικοί. Και πλέον έχουμε δημιουργήσει τους ειδικού του πληκτρολογίου ή όπως τους έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, πλέον είμαστε δέσμοι της δικτατορίας των ηλιθείων του πληκτρολογίου. Έχω βαρεθεί λοιπόν να βλέπω και για όλα έφταιγε η δικτατορία του Παπαδόπουλου και η Χούντα και η Μούντα και κοιμόμουνα με ανοιχτά παράθυρα γιατί δεν είχε εγκληματικότητα και όταν ξύπνησα έλειπε η μισή Κύπρος και άλλα τέτοια γραφικά. Η δικτατορία του Παπαδόπουλου δεν έχει καμία σχέση με το κυπριακό ζήτημα. Ο Παπαδόπουλος είχε καθερεθεί από τον Δημήτριο Ιωαννίδη κατόπιν εντολών του Χένρι Τάσκα, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών την εποχή εκείνη στην Αθήνα, όπου ο ημίαιμος Ιουδαίος Δημήτριος Ιωαννίδης, πιστεύοντας ότι θα του παραχωρήσουν την Κύπρο, καθαίρεσε το Γεώργιο Παπαδόπουλο, ανέλαβε την εξουσία και άνοιξε τον ασκό του αιώλου με το αποτυχημένο πραξικό ποιμά του στην Κύπρο. Η μεταπολίτευση γεννήθηκε στο Παρίσι. Γιατί? Γιατί στο Παρίσι είναι μαζεμένη εκείνη την εποχή όλη η αντιστασιακή, όλα τα βενιζελικά σόγια έχουν πάει στο Παρίσι. Παπανδρέου, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, όλοι είναι εκεί, Μερκούριδες, αντιστασιακή η Μελίνα Μερκούρη, που όποιος διαβάσει, γιατί παραδόξως, το παρελθόν των Μερκούριδων πριν από το 60 δεν μας το παρουσιάζει κανείς, που ο πατέρας της Μελίνας Μερκούρη ήταν εθνικοσοσιαλιστής στη διάρκεια της κατοχής Ηταν δηλωμένο να ζει. Ο θιό τη ο Μερκούρη ήταν μαζί με το βουλπιότη, το γαμπρό του ζήμεν κολλητή και κάνανε business. Η ίδια η Μερκούρη στην κατοχή δεν είχε και τόσο ηθικό αντιστασιακό ρόλο. Όλα αυτός λοιπόν ο συφερτός των Χατζιαβάτιδων έχουν μαζευτεί στο Παρίσι όπου εκεί χρηματοδοτούνται από τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία λοιπόν γιατί πλέον η δικτατορία δεν τους έκανε τα χατήρια όλα των Αμερικανών ήταν η επιστροφή της δημοκρατίας όπου αποκωδικοποιημένα, να σας το πω, σήμαινε ότι το οικόπεδο θα επανέλθει στους πολιτικούς. Δηλαδή στα τέσσερα βενιζελικά σόγια που μέχρι τώρα κάνανε τα χατηράκια, είχανε ένα αλλάξ στην Πρωθυπουργία και οι δυτικοί κάναν τις μπίζνες τους άνετα. Τους είχε κάνει και κάτι νερά ο Παπαδόπουλος με τα πετρέλαια που βρήκε το 1969 και ήθελε να ορίσει ΑΟΖ με την Τουρκία. Ποια ΑΟΖ. Συμβασικού περέχεις και εσύ και είσαι υποθηκευμένος για να καταλάβετε. Έτσι λοιπόν η συμφωνία η οποία πραγματοποιείται στο Παρίσι έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν τον δικό τους, τον πολύ δικό του ημίαιμο Ιουδαίο Δημήτριο Ιωαννίδη. Απ' την άλλη πλευρά με τους αριστερούς θα ενισχύσουν τον Κυπριωτισμό έτσι ώστε ο Μακάριος να τη δει Φιντέλ Κάστρο της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά θα εξωθήσουν τα πράγματα στα άκρα γιατί γιατί πρέπει η Τουρκία να προκληθεί. Αυτή τη στιγμή σας λέω το παρασκήνιο. Η Τουρκία πρέπει να προκληθεί. Δεν πρέπει να είναι απρόκλητη η εισβολή. Έτσι λοιπόν γίνεται το πραξικόπημα της κούντας του Ιωαννίδη εναντίον του Μακάριου ο οποίος μακάριος την εποχή εκείνη δεν θέλει ένωση με την Ελλάδα. Και γιατί δεν θέλει ένωση με την Ελλάδα, γιατί πάρα πολύ απλά θέλει να διατηρήσει την εξουσία που του παραχώρησαν οι Βρετανοί με τις Συμφωνίες Λονδίνου Ζηρήχη το 59-60. Μία συμφωνία, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου Καραμαλής, Αβέροφ και Σεφέρης ο Σεφέρης ήταν στο διπλωματικό σώμα την εποχή εκείνη, πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο. Ακυρώνουν ουσιαστικά το άρθρο της Λοζάνης με το οποίο ο Κεμάλ παρετείται κάθε δικαιώματος από την Κύπρο και την παραχωρεί εξ ολοκλήρου στους Βρετανούς και βάζουν την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη. Με προτροπή βέβαια των Άτσεσον και του Κίσιγκερ. Για να, μπορέσουμε να, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί ο Κίσιγκερ μπορεί το 68-69 να εμφανίστηκε ω στέλεχο σύμβουλο του State Department επί των θεμάτων όπω το Κυπριακό, αλλά η καριέρα του έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Απλά τότε ήταν πλέον φτασμένο να βγει μπροστά έτσι λοιπόν επειδή έπρεπε να προκληθεί ο Τούρκος κάνει το αποτυχημένο πραξικόπημα με τον Σαμσόν στην Κύπρο ο Ιωαννίδης και ο Μακάριος κάνει αυτό το οποίο ήθελαν οι Αμερικανοί και τρίβαν τα χεράκια τους. Τρεις μέρες πριν από την εισβολή βγαίνει στον ΟΗΕ όπου με την ομιλία του καλεί ουσιαστικά τους Τούρκους. Πολλοί λένε τους κάλεσε. Μάθετε να ερμηνεύετε τα γεγονότα. Μην περιμένετε να σας τα γράψουν λέξη προς λέξη. Μάθετε να ερμηνεύετε την ιστορία όταν τη διαβάζετε από τις πηγές. Όταν ο Μακάριος βγαίνει στον ΟΗΕ και λέει ότι η κατάσταση στο νησί είναι πλέον στα άκρα και καλό τις εγγυήτριε δυνάμεις να λάβουν τα μέτρα τους ποιε εγκύτριες δυνάμεις αφού η Ελλάδα ήταν υπεύθυνη για το πραξικόπημα. Τι καλούσε τη Χούντα να λάβει μέτρα για να σταθεροποιηθεί το νησί αφού εκείνη το αποσταθεροποιούσε με προτροπή των Αμερικανών. Άρα ποιους καλούσε τους Βρετανούς οι οποίοι οι Βρετανοί ήθελαν ήδη από τη δεκαετία του 50 με το σχέδιο Άτσεσον και με το σχέδιο Μακμήλαν διχοτόμηση της Κύπρου, άρα ποιοι οι Τούρκοι. Δεν είναι τυχαίο επίσης, και τα έχει πει ο ίδιος ο, ο Μπουλέντ στο στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά σε, σε, σε μια από τις τελευταίες κιόλα συνεντέξεις του πριν πεθάνει, και η φάση είναι ότι οι Τούρκοι τα λένε, οι δικοί μας ακόμα κρύβονται σαν στρουθοκάμιλοι, όπου ο Ετζεβίτ ο ίδιος ομολογεί ότι δεν θα ξεκίναγε καμία απόβαση στην Κύπρο εάν δεν είχε σαφείς εγγυήσει από τον Αμερικανικό παράγοντα ότι δεν θα χτυπηθεί από την αεροπορία και το ναυτικό των Ελλήνων. Όντω, κανένας από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων δεν έλαβε εμπόλεμη θέση κατά του τουρκικού στρατού. Κανείς. Να σας πω την τύχη των τριών αρχηγών των όπλων της δικτατορίας και μετέπειτα για λίγο και της δημοκρατίας εδώ της τρίτης ελληνικής. Τίποτα. Ουδής διώχθηκε για προδοσία. Ούτε ο Αραπάκης που γύρισε πίσω τα υποβρύχια, ούτε ο Μπονάνος κανένας. Όλοι τους αποστρατεύτηκαν τη συνταξούλα τους, τα γαλονάκια τους, τις δάφνες για τις φακές και σπίτι τους. Αυτό. Η Κύπρος λοιπόν, ο Μακάριος, κάλεσε λοιπόν με την ομιλία του αυτή ουσιαστικά τους Τούρκους ως εγγύτρια δύναμη να παρέμβουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπορεί ο ίδιος να μην καταλάβαινε τι έκανε, αλλά αυτό έπραξε. Πάμε τώρα να, δούμε τα του οίκου μας. Με τον Ατήλα 1, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, βάσει ημερομηνιών, επί δικτατορίας Ιωαννίδη, οι Τούρκοι είχαν καταλάβει από το 37% που κατέχουν σήμερα, μόλις το 4% της νήσου. Δηλαδή, ένα προγεφύρωμα είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει. Το υπόλοιπο 33% το κατέλαβαν με τον Ατίλα 2 επί κυβερνήσεως Εθνάρχου Καραμαλή. Ο Καραμαλής που έρχεται από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν που η Αμερικανική Πρεσβεία του ζητά να το παραχωρήσει για να επιστρέψει ο Καραμαλής. Έρχεται ο Καραμαλής τον ορκίζει ο Γκυζίκης που είναι ο πρόεδρος που έχει ορίσει η δικτατορία, στρατηγός τον όρκησε για να καταλάβετε κιόλας και το ιστορικό, όπως ο πολιτικός τους πρόγονος ο Βενιζέλος μια, ένα κίνημα, το κίνημα του 1909 τον έκανε, στρατηγοί τον ορκίσαν, τον φέρανε να μπει στην πολιτική σκηνή και συνταγματαρχαίοι, το ίδιο και ο Καραμαλής, στρατιω... στρατηγός τον όρκησε, ο Γκυζίκης. Τον όρκησε ο αρχιεπίσκοπος της δικτατορίας, που λένε του οποίου ήταν ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος που διάβαζε όταν είχαμε Χούντα. Για να καταλάβετε πώς συνδέονται και διάδοχος είναι μετά ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο οποίος ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήταν φιλοδικτατορικός. Από το να γίνει πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, καλύτερα να ξανακάνουμε δικτατορία, έλεγε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ένοχη συζήτηση σχετικά με το δημοκρατικό χαρακτήρα των θεσμών της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, όπως η Εκκλησία. Άρα λοιπόν φίλε και φίλοι, η Κύπρος διχοτομείται επί ελληνικής δημοκρατίας. Κυβέρνηση Καραμαλή, Εθνάρχου Καραμαλή, ο οποίος Εθνάρχης αντί να κηρύξει πόλεμο στην Τουρκία ω σόφιλε, λέει η Κύπρος κοίται μακράν και δεν κάνει πόλεμο. Φεύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και δίνει ακόμα ένα πάτημα στην κυβέρνηση του Μπουλέντε να διεκδικήσει πράγματα έναντι των Αμερικανών γιατί με την αποχώρηση της Ελλάδος η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ την εποχή εκείνη έναντι των Σοβιετικών αποδυναμώθηκε. Με συνέπεια ο Ετζεβίτ στις διαπραγματεύσεις μετά με τους Αμερικανούς να παρουσιάσει τον τουρκικό στρατό ως το θεματοφύλακα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να καταλάβετε πώς γίνονται τα πράγματα γιατί κάθε φορά που έρχεται η επέτειος μας παρουσιάζουν ως μεγάλη έμπνευση του Εθνάρχου Καραμαλή. Έφυγε από τη στρατιωτική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ποια έμπνευσμένη. Ο Ετζεβίτ το αξιοποίησε παρουσιάζοντας τον τουρκικό στρατό ως θεματοφύλακα του ΝΑΤΟ τώρα που η Ελλάδα πρόδωσε τη συμμαχία με την κίνηση αυτή. Μιλιά βέβαια για την εισβολή. Άρα, φίλε και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι ακριβώς όπως μας το σερβίρουν. Γι' αυτό και δεν ανοίγει και ο φάκελος της Κύπρου μέχρι και σήμερα. Γιατί σκεφτείτε ότι αν αυτά που σας λέω εγώ έχουν διαρρεύσει κατά καιρού τα τελευταία 25 χρόνια για την ακρίβεια, έχουν διαρρεύσει, σκεφτείτε τι τέρατα περιέχει ο φάκελος για να μην ανοίγει. Το ΝΑΤΟ ήταν γνώστης του ζητήματος. Και εδώ πέρα θα πούμε ένα επεισόδιο που λίγοι το ξέρουν ιστορικά. Είναι η συνάντηση πριν από την εισβολή, Του Μπόγιατ του Ετζεβίτ στο Λονδίνο. Η οποία αυτή συνάντηση καθόρισε την τύχη του Κυπριακού και άνοιξε ουσιαστικά την οδό για να επέμβει η Τουρκία και να υπάρξει η επάνωδος του Καραμαλή και της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας ως παραρτήματος της Αμερικανικής στην Ελλάδα. Όμως, για να δείτε πώς γίνονται τα γεγονότα, έχουμε μία δεύτερη συνάντηση. Είναι Ετζεβίτ, Γιώζεφ Λούνς, είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, του Κάλαχαν, υπουργού εξωτερικών της Βρετανίας στην εποχή εκείνη και του πρωθυπουργού της Βρετανίας του Βίλσον. Αυτή η συνάντηση γίνεται στο Λονδίνο με τηλεφωνική παρέμβαση του Κίσιγκερ όπου στη συνάντηση λοιπόν αυτή ελήφθηκε η απόφαση για την εισβολή. Είναι η συνάντηση που απ' έξω απ' έξω αναφέρει στον Παπαχελάο ο Ετζεβίτ και εκεί ελήφθη η απόφαση. Μάλιστα η τελική απόφαση ανήκε στον Κίσιγκερ. Δηλαδή οι Βρετανοί ήταν υπέρ. Εισβολή, διχοτόμηση θέλαν έτσι κι αλλιώς, δεν θέλαν τον νησί να δοθεί στην Ελλάδα. Μόνο ο Κάλαχαν έφερε κάποιους ενδιασμούς και αυτό ήταν για το τι μελιγενέστε με τις, με τις Βρετανικές βάσεις στο νησί. Όπου εκεί τηλεφωνικά ο Κίσιγκερ που έδωσε και την τελική ψήφο να εισβάλλει η Τουρκία ο, Κίσιγκερ δίνει τις εγγυήσει ότι καμία από τις βάσεις και ειδικά η βάση στο ακροτήρι δεν θα πειραχτεί ή θα μετατραπεί σε νατοϊκή. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα οι Βρετανικές βάσεις της Κύπρου είναι Βρετανικές βάσεις. Δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Δεν στρατονίζεται νατοϊκή δύναμη, στρατονίζεται Βρετανική δύναμη. Γιατί από εκείνη τη συνάντηση που σας λέω τώρα πήραν τις εγγύσεις οι Βρετανοί ότι αυτοί θα είναι τοποτηρητές και στρατιωτικά του νησιού μετά την εισβολή και ότι δεν θα πάρει η Αμερική ως να το τις βάσεις τους έδωσε την τελική ψήφο ο Κίσιγκερ και πλέον περιμέναμε την πρόκληση που η πρόκληση ήρθε στις 15 Εβδόμου του 1974 με την επιστολή του Μακάριου προς τον Κιζίκη με την οποία επιστολή του Μακάριου ο Μακάριος μιλά καθαρά για κινήσεις της Ελλάδος για αποσταθεροποίηση του νησιού. Και λίγες μέρες μετά η ομιλία στον ΟΗΕ που έφερε και τα γνωστά πλέον αποτελέσματα. Για να καταλάβετε γιατί δεν ανοίγει ο φάκελος της Κύπρου και τον προδοτικό ρόλο αυτής εδώ της δημοκρατίας και του πολιτικού προσωπικού της, θα πούμε το εξής. 1974, κανένας πόλεμος δεν κηρύσσεται, ο Ατήλας παίρνει το 30, ένα επιπλέον 33% του νησιού, γι' αυτό και βγαίνει τώρα ο, ο Ερντογάν, βλέποντας με ποιους έχει να κάνει, για να μην πω τη λέξη που λέμε στην μέλη μας με τι έχω να κάνω, και βγήκε και είπε και το περίφημο πριν μερικέ μέρες ότι αν πιέζαμε περισσότερο θα παίρναμε όλο το νησί. Δηλαδή για να καταλάβετε, σου λέει ο Ερντογάν, βλέποντας με τι χρήσιμους ηλίθιους έχει να κάνει από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, σου λέει, θα πέρναμε όλο το νησί. Αν πιέζαμε λίγο περισσότερο, αφού αυτή εδώ είναι. Μην πω τι είναι. Η μεταπολίτευση λοιπόν δεν γυρίσει πόλεμο. Και όχι μόνο δεν γυρίσει πόλεμο, για να καταλάβετε το πόσο πρόθυμοι προδότες είναι αυτού του τόπου και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτό τον τόπο ως πατρίδα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 2024, 50 χρόνια μετά, που βγαίνουν και κλαίνε η κομμουνίστρια πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ελευθερομαρξιστής Πρωθυπουργό μας και οι μαρξιστοσοσιαλιστές υπόλοιποι, μαζί με κάτι πατριώτες από τα Λίντλ που κυκλοφορούν στο Κοινοβούλιο, βγαίνουν και κλαίνε όλοι μαζί, 50 χρόνια μετά δεν τολμάει κανείς να φέρει ψήφισμα στη Βουλή και να αναγνωρίσει το, την, την Κυπριακή τραγωδία ως πόλεμο. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, η τρίτη ελληνική δημοκρατία, η μεταπολίτευση που σας κάνει να πεινάτε δημοκρατικά και ορθόδοξα, δεν τολμάει να αναγνωρίσει ως πόλεμο τον ατύλα Συνέπεια αυτού, οι βετεράνοι του Κυπριακού αγώνος δεν έχουν ούτε σύνταξη. Πεινάνε την ίδια στιγμή που το 1983, επειδή το Πασόκ ήθελε το Μάρκο Βαφιάδη, τον αρχιστράτηγο των συμμοριτών του Δασέ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, παρέγραψε όλο το κατηγορητήριο που συντάχθηκε μετά το συμμοριτό το πόλεμο, τους βάφτισε τους δολοφόνους Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών του Δασέ αντιστασιακούς, και του έδωσε συντάξει για να ικανοποιήσει το Φλωράκι και το Βαφιάδι. Αλλά οι Κύπροι αγωνιστές το 83 ήταν στα αζήτητα, στα ψυχιατρία και στα συσίτια γιατί πεινάγανε οι στρατιωτικοί μας. Την ίδια στιγμή που οι τύποι που ήθελαν με το συμμοριτό πόλεμο του 46-49 να κάνουν τη Μακεδονία σοβιετική δημοκρατία με, τη, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη παίρνανε συντάξει και τους καταθέτουμε και Στεφάνη και έχω μάθει κιόλα. υπάρχει κάπου στα δυτικά προάστια και μουσείο. Οι προδότες έχουν και μουσείο οι δασίτες και δεν έχουμε ένα μουσείο για τον Κυπριακό Αγώνα. Το μνημείο των Κυπρίων Πεσόντων και των Ελλήνων Πεσόντων είναι κάπου σε μια γωνιά στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να μην πολυφαίνεται. Για να καταλάβετε με ποιους έχουμε να κάνουμε ως πολιτικό προσωπικό, φίλες και φίλοι. Και δεν σταματάει εδώ η προδοσία της μεταπολίτευσης. Για να μπορέσετε να καταλάβετε ακόμη περισσότερο, οι κυβερνήσεις από το 1987 μετά την κρίση του Αιγαίου με το χώρα και το σεισμίκ που βγήκε ο Ανδρέας Παδρόλου και είπε βυθίσατε το χώρα και πάμε και σε πόλεμο με την Τουρκία. Βέβαια μετά τον έσυραν στο γραφείο του Κλάου Σβάμπ του Τωρινού του Γέρου που τότε ήταν πιο νέος στον Ταβός όπου εκεί πέρα με υπουργό εξωτερικών τον Παπούλια, τον Κάρολο Παπούλια έγινε η πρώτη άτυπη διχοτόμηση του Αιγαίου το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ, με, την οποία, με το οποίο μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ, για να μην πετάνε οι Τούρκοι στο Αιγαίο, είπαμε δεν θα πετάμε κι εμείς. Για να μην κάνουν ασκήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο, ε, δεν θα κάνουμε κι εμείς. Για να καταλάβετε πώς γράφεται η ιστορία. Η κυβέρνηση λοιπόν, από το, οι κυβέρνησεις λοιπόν των Σοσιαλιστών, 87-90, βάζουμε και την Οικουμενική μέσα, λόγω του σκανδάλου Κοσκοτά, η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη 91-93 με το Σαμαρά Υπουργό Εξωτερικών και μετά 93-96 Ανδρέας Παπανδρέου και 96 μέχρι και το 2000 Σιμίτη τι κάνανε. Απεδέχθηκαν το καθεστώς του Ατήλα. Μάλιστα στις διαπραγματεύσεις που γινόντουσαν με γραμματέα τώρα του ΟΙΕ Μπούτρος Γκάλη, για να καταλάβετε όσοι είσαστε πάνω κάτω στην ηλικία μου 45 ανίδες σίγουρα θυμάστε στις ειδήσει που ακούγαμε και ο γραμματέας του ΟΙΕ ο Μπούτρος Γκάλη, για τις συνομι... συνομιλίες του... του Κυπριακού έτσι λοιπόν η μεταπολίτευση απεδέχθη το καθεστώς του Ατίλα. μάλιστα η πρόταση των κυβερνήσεων που σας προανέφερα ήταν όχι αποχώρηση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο, αλλά μείωση απλώς των κατεχωμένων εδαφών από το 37% στο 24%. Και το γελίο του πράγματος, οι Τούρκοι με το που μάθανε ότι από εδώ οι χατζιαβάτιδες λέγανε να πάνε στο 24, ε, οι Τούρκοι πετάξαν ότι εμείς 28 με 30% να υποχωρήσουμε, παρακάτω δεν μπορώ, δεν βγαίνω μάνα μου. Και έτσι λοιπόν να βαγούσαν πάντα όλες οι συνομιλίες, γιατί οι δικοί μας λέγανε 24 και οι Τούρκοι δίνανε πάντα ένα νούμερο παραπάνω, που δεν το αποδέχονταν βέβαια οι δικοί μας, γιατί... Γιατί αν το αποδέχονταν από κάτω οι ψηφοφόροι θα τους λέγανε προδότες. Όπα, τι κάνετε, εμείς θέλουμε να αποχωρήσει ο Ατήλας από την Κύπρο, να ενωθεί το νησί της Κύπρου. Εσείς τι είναι αυτό το παζάρι τώρα 24% και άντε 28% να τα αφήσω. <Κι> Αυτή είναι λοιπόν φίλες και φίλοι η απάτη της μεταπολίτευσης. Ποιο, δεν είναι ότι θέλουν να ενώσουν τον νησί. Όχι. Θέλουν να έχουν αναγνωρίσει το καθεστώς του ατίλα και απλώς θέλουν μείωση των κατεχωμένων εδαφών. Συγκεκριμένα στο το 24% που ορίζει, ορίζανε μάλλον οι ελληνικές αυτές κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνστα, ε, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, πάλι Κωνσταντίνου Σιμίτη, ήταν ξεκάθαρα αποχώρηση των Τούρκων από την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, ενοποίηση της Λευκοσίας και αποχώρηση από τη Μόρφου και κάποια χωριά που έχουν καταλάβει. Η Χερσόνησος της Καρπασίας μαζί με την Κερίνια το έχουμε αποδεχτεί ότι είναι τουρκικές. Από τότε, όταν αναγνωρίζεις ότι αποχώρησε από μια ζώνη και μείνε με το 24% από το 37%. Αυτές είναι οι περιβόητες διαπραγματεύσεις που δεν αποκαλύπτουν ποτέ στον κόσμο αυτής εδώ της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας που ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Γι' αυτό σας έκανα και την εισαγωγή που σας έκανα φίλες και φίλοι. Γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι δεξιοί και αριστεροί μαζί με τους δημοσιογράφους, γιατί οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης και με τον Ατίλα και μετά με τον ερχομό του Καραμαλή έπαιρναν εντολές από την Αμερικανική πρεσβεία. Και γράφανε για τον Καραμαλή. Η λύση είναι ο Καραμαλής. Γιατί μόνο αυτό απεδέχθη όταν τον βολιδοσκοπούσαν στο Παρίσι. Και η δημοσιογραφία, γιατί υπήρχε λογοκρισία στη δικτατορία, εδώ λειτουργήσε παρασκηνιακά. Γι' αυτό και στην πορεία, η τρίτη ελληνική δημοκρατία που το να τη λέμε δημοκρατία μπανανίας, μάλλον θίγουμε και την μπανανία, επειδή ήθελε εξαρτημένη δημοσιογραφία, γι' αυτό στην πορεία δημιούργησε, η, η, δημοκρατία αυτή δημιούργησε ένα ωραίο φρούτο, την τρομοκρατία, όπως τη δημιούργησε και η Γαλλική Επανάσταση. Με τρομοκρατία όλοι ερχόντουσαν με τα νερά της. Έτσι έγινε και εδώ πέρα. Οι εκδότες που πήραν χαμπάρι το τσίρκο που λέγεται τρίτη ελληνική δημοκρατία εξοντώθηκαν. Και εξοντώθηκαν μάλιστα στην πρώτη δεκαετία της. Άμα κάτσετε και δείτε δολοφονίες εκδοτών. Άρα λοιπόν, Καραμαλής, Μακάριος, ελληνικό πολιτικό σύστημα έφεραν τον Ατήλα. Γιατί? Γιατί απεδέχθησαν τη Βρετανική λύση που έγινε και Αμερικανική με τον Κίσιγκερ. Διχοτόμηση. Και τώρα που μιλάμε το σχέδιο που προωθείται για την Κύπρο είναι διχοτόμηση. Και η κυρία Μπακογιάννη με το διπλωματικό τετελεσμένο με το κοσυφοπέδιο έδωσε στην απέναντι όχθη το πάτημα να αναγνωριστεί η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου όπως την αποκαλούν όπως αποκαλούν τα κατεχόμενα και φυσικά επειδή οι Κύπροι δεν είναι χαζοί να δεχτούν ένωση με την Ελλάδα έχει εγκαταληφθεί το σχέδιο της διπλής ενώσεως μετά. Τα κατεχόμενα θα αναγνωριστούν και θα γίνουν δύο κράτη. Γιατί, γιατί εδώ υπάρχει και ο τρίτος παράγων που θέλει να κουλανδρίζει την Κύπρο. Η περιούση, η παραδίπλα, η οποία σου λέει ότι εμείς διχοτομημένοι τι θέλουμε. Τώρα θα είναι οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, θα είναι η Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και η Δημοκρατία της Νοτίου Κύπρου. Δεν μας ενδιαφέρει ποσός πινακίδες. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να έχουμε εύκολη πρόσβαση. Και για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα κατεχόμενα υπάρχει μεγάλη ισροή ρωσικών κεφαλαίων, όπως και στο Νότο. Και πριν βγείτε κάποιοι και πείτε, α, ο Πούτιν είναι Ρώσοι υπήκοοι Ιουδαϊκής καταγωγής. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.